ανθρώπων εις την κατεκόσμησας βασίλειον ιερότευμας, Πατέρος ιε Χριστός των Θεών ηκέτευεν, χωρίσας ημίν το μεγαλέως. Δόξα Πατρί Κυρίω και Υιό Πνεύματι, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεσμιότατε, κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, την ελληνική μας προσεγγισμένη, μένει και φίλοι του συλλόγου μας, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην αποψινή μας βραδιά. Η παρουσία σας απόψε εδώ είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2019. Σεβαστέ Πατέρα της Εκκλησίας, κύριε Δημάρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, εμείς είμαι προσκεκλημένοι. Θα ήθελα να σας ευχηθώ από καρδιάς υγεία, χαρά, ευημερία, προκοπή, αλληλεγγύη, αλλά και ειρήνη. Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, και να αναφερθώ και στα λόγια του Συνόδου του Πάτερ προηγουμένως. Ναι, συμφωνούμε και είναι ακριβώς όπως τα είπε. Χρειάζονται παρεμβάσεις από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, βεβαίως. Όμως, εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Μπαίνοντας πρώτα στην είσοδο μιας πολύ όμορφης αίθουσας, ήταν τα τζάμια σπασμένα. Και η πόρτα, για να πω την ίσω ειλικρινά, η εικόνα δεν μου άρεσε. Μην περιμένετε από εμά να τα γνωρίζουμε εμεί αυτά. Εσεί, το Δημοτικό Συμβούλιο, σα περιμένουμε στα γραφεία μα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Δημοτικό τώρα. Να έρθετε να μα υποβάλλετε τα αιτήματά σα, εμεί να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε, να είμαστε αλλαγή σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Εξάλλου, γι' αυτό είμαστε εκεί. Πάτε, σα περιμένουμε στα γραφεία μα μαζί. Να δώσουμε λύσεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, αλλά και στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί είναι επιταγή των καιρών. Όλοι μαζί να δουλέψουμε για την όφελη. Σας περιμένουμε λοιπόν. Η Περιφέρεια, ο κύριος Περιφερειάρχης, και όλοι εμείς που εκπροσωπούμε την αυτοδιοίκηση, έχουμε πάει μια στιγμή. Και να ξέρετε ότι το έχουμε κερδίσει. Το έχουμε κερδίσει δίνοντας λύσεις σε αυτά τα προβλήματα των πολιτών που αντιμετωπίζεται, αλλά και που εμείς, αλλογοί και συμπαραστάτες σε κάθε σας προσπάθεια, είμαστε δίπλα σας. Δεν θα πω πολλά, θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Συνεχίστε δυναμικά με σύμπνοια, συλλογικότητα, αλληλεγγύη μεταξύ σας, να αντιμετωπίζετε εσείς σε πρώτη φάση τα προβλήματα, να τα καταφέρετε σε εμάς. Και εμείς όλοι μαζί να δίνουμε αυτό που πρέπει. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είχα την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ στο αγαπημένο μας χωριό, το Καμάρι της Αιγαίας, όνομα και πράγμα, και να είμαστε μεταξύ αγαπητών φίλων και συμπατριωτών. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τα παιδιά, το Συμβούλιο, που τελείως εθελοντικά και αφιλοκερδώς, αν και οι καιροί είναι δύσκολοι και οι καιροί είναι χαλεπή, παρόλα αυτά προσπαθούν για το χωριό τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο. Δίνει ελπίδα ότι οι νέοι άνθρωποι δεν νοιάζονται μόνο για το σπίτι τους, για το σπιτικό τους, αλλά και το χωριό τους. Και αυτό που είναι σήμερα πολύ παρήγορο εδώ είναι ότι βλέπουμε και πολλά παιδιά μέσα στην αίθουσα. Νέους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι υπάρχει μέλλον, υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα. Το Καμάρι είναι ένα χωριό το οποίο το αγαπάμε. Όπως αγαπάμε και όλα τα χωριά της Αρκαδίας. Είπε ο Πάτερ προηγουμένως και καλά έκανε και καλά κάνετε όλοι. Να λέτε τα προβλήματά σας, τα παραπονά σας, άλλο τα παράπονα λέει στον Δήμαρχο, στην Περιφέρεια, πάντα με τα παράπονα. Στον γείτονα, δεν πάμε πάντα με τα παράπονα. Πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα όμως. Να σκεφτείτε πού είναι η χώρα μας. Έχουμε πτωχεύσει, κύριε. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνουμε τώρα. Απειροελάχιστα σε σύγκριση με αυτά που παίρνανε οι προκατόχοι μας πριν 5, 10, 20 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως, με τα λίγα αυτά που παίρνουμε, προσπαθούμε και έχουμε λύσει πολλά προβλήματα. Και ένα άλλο πάλι να πω και εγώ τον πόνο μου είναι η γραφειοκρατία. Ένα εργάκι, το πιο μικρό εργάκι να κάνει σήμερα κάποιο, πάει 7 φορές στην Οικονομική Επιτροπή. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται, πάει, έρχεται.
Εγώ θέλω να γίνουν όχι χθες, προχθές τα έργα όλα. Αλλά δυστυχώς όμως δεν μπορεί να γίνουν όλα. Είπα ένα παράδειγμα τώρα στο Δεμήνι, λέτε κάτι στις λακούνες. Την προηγούμενη Πέμπτη που πέρασε, είχα φτάσει στην μια υπερένταση, γιατί βλέπω το πρόβλημα και εγώ περπατάω τους ίδιους δρόμους. Δεν πατάω εγώ στους δρόμους. Και έλεγα θέλω να πάρω πίσω. Ο διαγωνισμός για την πίσα, για τα σακουλάκια της πίσας, έχει γίνει εδώ και 8 μήνες. Με ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι από τη Φλόρινα. Το πήρε ανάδοχος από τη Φλόρινα. Έχουμε τώρα το courier πάει και έρχεται στη Φλόρινα. Μία να φέρει υπογραφή, μία να φέρει δικαιολογητικά. Θα ξαναπάει την υπογραφή, θα ξαναφέρει δικαιολογητικά. Έφτασα πλέον την Πέμπτη σε απόγνωση. Γιατί σκότωσα διάφοροι άνθρωποι. Τώρα δεν είχε τα λέω αυτά πράγματα, αλλά πρέπει να ακούγονται. Κότσα και μου λέγανε έσπασε η ζάτα μου, το λαστικό μου. Και μετά λέει και δίκιο άνθρωπο που ήταν. Αλλά εγώ ήμουν υπόλογο και τη στιγμή. Και βρίσκω κάτω από την Αθήνα και του λέω φέρνω που χίλια σακουλάκια. Δεν ξέρω πώ θα σε πληρώσω και πότε. Σε παρακαλώ φέρνω μάλλον το πρωί χίλια σακουλάκια. Δεν ξέρω αν γίνεται τελευταίε δύο μέρε τώρα. Κλείνουμε τρύπε προ το παρόν να λύσει το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τη στιγμή. Σταυρό θέλω να πω και εγώ τον πόνο μια φορά. Γιατί βομβαρδιζόμαστε συνέχεια το λαό και καλά κάνει ο πολίτη και βομβαρδίζει. Αλλά δεν είναι στον πόνο μα. Πώ θα το καμάρι λοιπόν. Με προτροπή του κύριου Αδαμόπουλου του Γιώργου, που ζήτησε να ηλεκτροφωτίσουμε μια εκκλησία σας και την εξαγγελία σας. Βρήκανε τον τρόπο, μπήκανε κολόνες και ηλεκτροφωτίστηκε το εκκλησάκι αυτό, είναι έργο της περιφέρειας. Το δεύτερο που έχω υποχρέωση και είναι μια πληγή και αυτό είναι ο δεύτερος δρόμος του Καμαρίου. Υποσχόμαστε, Γιώργο, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα μπουν τα χρήματα για το δεύτερο δρόμο του Καμαρίου, ώστε τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα περίπου να έχει υλοποιηθεί και αυτό ο δρόμο να μην έχουμε λοιπόν κανένα πρόβλημα, να έχουμε κι εμείς μούτρα καθαρά για το Καμάρι. Να είστε καλά. Εύχομαι μια χρονιά ειρηνική, με αγάπη, με αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα σαν γιατρός εγώ που είμαι θα πω υγεία. Και όπως μου λέει ένας παππούς στο χωριό μου κάποτε, μου λέει παιδάκι μαμά στην υγειά σου, έχεις το ένα, το καλό. Έχεις και λεφτά και ένα 0-10. Γύριζε και την περιφερειά της και ένα 0-100. Αν φύγει το ένα, τα άλλα μηδενικά. Υγεία λοιπόν και καλή χρονιά. Βέβαια τα παράπονα στο Δήμαρχο. Επειδή δεν μπορεί φταίει ο Δήμαρχος, πάτε. Εμείς είμαστε όπως είπαν και οι προηγούμενοι από μένα, ακούνε αυτά που του μας λέτε. Αλλά πρέπει να ξέρετε, γιατί προφανώς δεν σας ενδιαφέρει μερικούς, δεν γνωρίζετε τις δυσκολίες που υπάρχουν προκειμένου να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει, να το ξέρετε. Όταν εγώ και πολλοί ακόμα συνάδελφοι που φτιάχνουν το δεύτερο βάθμιο αυτοδιοίκηση, λέμε ότι για να κάνεις ένα έργο θέλεις 12 μήνες, σήμερα, δεν μας πιστεύει κανείς αυτό. 16 ισχύει αυτό. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν, δεν είμαστε, δεν έχουμε άγνοια των προβλημάτων. Ξέρουμε ακριβώς. Γιατί συζητούμε με όλους τους πολίτες και μας το βάζουν επανειμένως στα θέματα αυτά. Τώρα, αν είχαμε μάθει κάποτε σε δύο μήνες μέσα και σε ένα μήνα να γίνονται αυτά τα προβλήματα, αυτό δεν υφίσταται σήμερα. Καλός, κακός βέβαια, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Υποχρέωση δική σας είναι να υπενθυμίσετε για να μην ξεχνιούνται τα προβλήματα. Να σας θεωρώ όμως ότι όλα αυτά που είπατε, και όχι μόνο αυτά, για το Καμάρι δεν έχει μεταπροβλήματα, η ευρύτερη περιοχή, και για σειρά άλλα προβλήματα που γνωρίζουμε καλά ποια είναι. Προσπαθούμε να δώσουμε τις λύσεις στους χρόνους που πρέπει. Πολλοί μου λένε, θα πάω να κάνετε παρεμβάσεις τώρα προεκλογικά στο παραπέτσε. Γιατί έτσι σας είχαν μάθει, έτσι μας είχαν μάθει. Μην να γίνει το έργο. Επειδή τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σεβασμένο. Το ζήτημα λοιπόν είναι να εντοπίζονται τα προβλήματα, να μην γίνονται μελέτες, να χρηματοδοτούνται και να γίνονται τα έργα. Αυτό έχει αξία. Και όχι τώρα θα γίνει πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ο υποφαινόμενος βρίσκουμε μπροστά σε 100 χωριά με χιλιάδες προβλήματα και τις πόλεις. Μην νομίζετε ότι είμαστε αφελείς
δεν θέλουμε να γίνουμε τα νοσήματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε, πρέπει να ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι οι δυνατότητες οικονομικές από μηδενικές που θα πρέπει να πάει να δύο χρόνια, πρέπει να πάει να δύο χρόνια. Καταλάβατε.